Δεν θα χάσω το χρόνο μου, βέβαια, απαντώντας στα όσα είπε ο κύριος Μακόπουλος. Είναι γνωστή η ιστορία του καθενός. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σημειτικό σκάνδαλο του χρηματιστηρίου μέσω του οποίου τα πυράνχα σάρπαξαν 140 δις από τις τσέπες του εξαπατημένου ελληνικού λαού δεν θα είναι πλέον το μεγαλύτερο ρυφηφί στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Θα γίνει δεύτερο μπροστά στα νέα σχέδια της συγκυβέρνησης και της Τρόικα για ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας των μικρών και μεσαίων στρωμάτων του ελληνικού λαού στα ξένα φαντς. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γνωστό ότι η αγορά των ακινήτων στην Νότια Ευρώπη και την Ελλάδα, με την πτώση των αξιών που παρουσιάζει, έχει ανοίξει την όρεξη των διεθνών αρπακτικών. Τα φαντς προσανατολίζονται στην αγορά φθηνών, ενυπόθηκων, κόκκινων δανείων από τράπεζες, ώστε συνέχεια να προχωρήσουν στις κατασχέσεις και να μετατρέψουν τους ιδιοκτήτες σε ενοικιαστές των ίδιων των σπιτιών τους. Αυτό βέβαια είναι το όραμα της συγκυβέρνησης, το είπε ο ιδεολογικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Λαζαρίδης, λέγοντας ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι όλοι ενοικιαστές. Θα ήθελα να είχαν όμως μόνο οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αυτή την ανησυχία. Αλλά εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ, διαπιστώνουμε ότι την ίδια ανησυχία είχε πριν από μερικούς μήνες και ο κύριος Μιχαλάκης, ο οποίος το Μάρτιο είχε καταθέσει ερώτηση με θέμα «Οι Έλληνες δανειολήπτες έρμεα στα νύχια των αρπακτικών distress funds». Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με την πολιτική και τους νόμους που ψηφίζει η κυβέρνηση, απαλατριώνει αργά αλλά σταθερά τη μικρή και μεσαία ιδιοκτησία, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν σε μαζικό ξεσπίτωμα χιλιάδες υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Το νομοσχέδιο αυτό ανοίγει και κρόπορτα για μαζικούς πληστηριασμούς. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η Ένωση Καταναλωτών, η ΕΚΠΙΖΟ, η οποία τονίζει χαρακτηριστικά. Η προσωρινή ρύθμιση, κοροϊδία που γίνεται με αυτό το νομοσχέδιο αποτελεί στην ουσία πλήρη απελευθέρωση των πληστηριασμών. Και συνεχίζει. Καμία επιστημονική μέθοδος δεν υπάρχει για τον προσδιορισμό του αριθμού των δανειοληπτών που θα ευεργετηθούν από τη δίθεν προστασία που θα παράσχει το παρόν νομοσχέδιο. Και πιο κάτω, η διαφαινόμενη δίθεν προστασία της κύριας κατοικίας δεν αποτελεί προετοιμασία για την πλήρη κατάργησή της. Η αναφορά της κυβέρνησης καταλήγει ή εκπιζώ στο 90% των οφειλετών θυμίζει τις πανηγυρικές διαπιστώσεις το καλοκαίρι του 2013 ότι ο νόμος για τη ρύθμιση των ενήμερων δανείων θα αφορούσε πάνω από 100.000 δανειολήπτες και τελικά ευεργετήθηκαν μόνο 1.000. Αυτή είναι η αξιοπιστία σας, κύριοι και κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης. Το 2008 είναι γνωστό ότι λόγω των οικονομικών δυσκολιών νομοθετήθηκε η απαγόρευση των πληστηριασμών για χρέος 200.000. Τώρα ουσιαστικά καταργείται αυτό, ό,τι και να λέτε. Όμως οι οικονομικές δυσκολίες έχουν εκλείψει ή η οικονομική κατάσταση του ελληνικού λαού είναι χειρότερη, προφανώς χειρότερη. Η ρύθμιση θα ισχύει αποκλειστικά για το 2014 και μόνο για την πρώτη κατοικία και μάλιστα υποδρακόντιες και σωρευτικές προϋποθέσεις. Διαβάστε και το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, αλλά το έχετε γραμμένο, κύριε και κύριοι της κυβέρνησης. Το οποίο η δική μας ανάλυση είναι 100.000 περίπου δεν θα καλυφθούν. Η υπερχρέωση των εργατικών νοικοκυριών αλλά και των μικρών επιχειρήσεων και της μικρομεσαίας αγροτιάς δεν μπορεί να επιληθεί με αυτά τα κυβερνητικά μέτρα, τα οποία μόνο σε μπεγμός και κοινωνική αλλαλγιστία μπορούν να χαρακτηριστούν. Εκτός αν νομίζετε ότι τα λέμε μόνο εμείς, αλλά τα λέει και η ΓΕΣΕΒΕ, η οποία λέει δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την προστασία της κυρίας κατοικίας για τις περιπτώσεις εκείνες που υπάρχουν λήξη πρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Αλλά αν κάποιος έχει χάσει τη δουλειά του, έχει κλείσει το μαγαζί του, προφανώς και υπάρχει και η φοροκαταιγίδα που ψηφίσατε πριν από λίγο, θα χρωστάει στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία, άρα θα χάσει το σπίτι του. Δηλαδή, όσες κατοικίες γλιτώσουν από τις τράπεζες, θα τις πάρει το δημόσιο. Η ρύθμιση δεν καλύπτει επιχειρηματικά και καταναλωτικά δάνεια, συνεχίζει η ΓΕΣΕΒΕ και λοιπά δάνεια που αναγκάστηκαν να πάρουν οι επαγγελματίες και οι αγρότες. Δεν υπάρχει ενηρητή αναφορά ότι ο νόμος θα εφαρμόζεται για επιχειρηματικά και άλλα δάνεια ή χρέη στα οποία έχει υπάρξει προσημείωση ακινήτου και είναι πολλά αυτά, 350.000 είπε ο εισηγητής μας. Γιατί δεν καλύπτεται, κύριε και κύριοι της κυβέρνησης, τους επαγγελματίες, τους βιοτέχνες, τους έμπορους και τους αγρότες, είναι προνομιούχοι αυτοί? Επίσης η ΓΕΣΕΒΕ ζητάει επαγγελματίες αν έχουν λογαριασμό και μεγαλύτερο των 15.000 ευρώ εφόσον αυτός προορίζεται αποκλειστικά για τρέχουσες δαπάνες της επιχείρησης, δηλαδή μισθούς κλπ. Του προσωπικού να μπορούν να μπαίνουν στη ρύθμιση, γιατί
Αν σχίσει αυτό που υπάρχει τώρα, βγαίνουν όλοι εκτός. Θα το δεχτείτε? Βέβαια, με το θέμα των 15.000 υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και το τονίζει πάλι το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής. Κυρίε και κύριοι της κυβέρνησης, αν θέλετε να προστατεύσετε προσωπικά την πρώτη κατοικία, θα έπρεπε να δεχτείτε την απλή τροπολογία που είχαμε καταθέσει. Προτείναμε την επέκταση της ισχύουσας νομοθεσίας για μια χρονιά ακόμη, με παράλληλη απαγόρευση της πώλησης των κόκκινων δανείων στα αρπακτικά φαντς. Αυτό σας το προτείναμε ως προσωρινή λύση, αφού δεν είχατε αποδεχτεί την ολοκληρωμένη πρόταση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά που είχαμε καταθέσει πριν από καιρό. Και είχε φτάσει η κατάσταση στο παραπέντε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε προτείνει και επιμένει ότι πρέπει να υπάρξει συνολική λύση, διότι η κατοικία είναι κοινωνικό αγαθό, το οποίο πρέπει να απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες. Αναγκαία προϋπόθεση βέβαια γι' αυτό, όπως τονίζουμε στο πρόγραμμά μας, είναι η κοινωνικοποίηση των τραπεζών, προκειμένου να δραματίσουν ένα νέο αναπτυξιακό ρόλο. Είναι αναγκαίο, λέγαμε στην πρότασή μας, όσο ποτέ, και επιμένουμε, η ολική διαγραφή των χρεών εκείνων που είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας. Οι άνεργοι, τα άτομα με αναπηρία. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να τελειώσω. Τα άτομα με αναπηρία, οι άρρωστοι και οι υπερήλικες. Η μερική διαγραφή χρεών προς τις τράπεζες ανάλογα με τη μείωση των εισοδημάτων που είχαν λόγω των μνημονιακών πολιτικών τα λαϊκά νοικοκυριά και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και αγρότες. Τρίτον, η περικοπή των δόσεων και των χρεολυσίων των δανείων κάθε πολίτη και κάθε νοικοκυριού, ώστε να μην ξεπερνούν το 30% του πραγματικού διαθέσιμου μετά την αφαίρεση φόρων και εισφορών, μηνιαίου εισοδήματος και απαλλαγή από το υπόλοιπο της δόσης με οριστική διαγραφή του υπολείπου αυτού σε ετήσια βάση. Τέταρτον, η δραστική μείωση των επιτοκίων, ειδικά στις πιστωτικές κάρτες και τα καταναλωτικά δάκια. Πέμπτον, το πάγωμα διαδικασίας κατάσχεσης και αναγκαστικής εκτέλεσης και εισπράξης από τις τράπεζες όταν προσφεύγει σε αυτές ο δανειολήπτης και ζητάει ένα αγωνίως ρύθμιση των δανείων. Έκτον, ριζική αλλαγή του τηρεσία. Έβδομον, θέσπιση αναγκαστικών κανόνων ώστε οι τράπεζες αναγκαστικά να δέχονται αυτές τις ρυθμίσεις και όχι να επαφείται στην καλή τους θέληση η λύση στο να πάει να βρει το δίκιο του ο δανειολήπτης στο δικαστήριο. Παράλληλα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει, όπως είπαν και πάρα πολλοί συνάδελφοι, πρόστιμα σοκ και πανωτόκια που φτάνουν μέχρι το 30% του οφειλωμένου ποσού των μηνιαίων τόκων ρυθμίσεις που ξεσήκωσαν θύελλα ακόμα και σε κυβερνητικούς βουλευτές. Την ώρα που η κυβέρνηση και η Τρόικα λοιπόν βουλιάζουν την κοινωνία, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην πρώτη γραμμή και θα είναι για να μην χάσει κανείς το σπίτι του. Θα κάνουμε ό,τι πρέπει ώστε οι προτάσεις μας να γίνουν υπόθεση του ίδιου του λαϊκού κινήματος. Και αύριο, με άλλους συσχετισμούς και άλλα δεδομένα μέσα στη Βουλή και στην κοινωνία, να γίνουν και νόμος του κράτους. Τέλος. Αν στοιχειοδός, κύριε της κυβέρνησης, σέβεστε την κοινοβουλευτική δημοκρατία, οφείλετε να αποσύρετε τα άθρα 3, 4, 5 και 6 για το επενδυτικό ταμείο. Διότι πρώτον, με αυτές τις διαδικασίες εξπρές δεν μπορεί να γίνει καμία ουσιαστική συζήτηση και έχει αποδειχθεί με ο τελευταίος ομιλητής. Δεύτερον, είναι πολύ σοβαρό θέμα. Τρίτον, είναι εντελώς ασαφές τι θέλετε να κάνετε. Τέταρτον, και προκλητικό και απαράδεκτο που το καταγγέλουμε. Έχει έδρα το Λουξεμβούργο ή άλλη χώρα, λέει. Εκτός, βέβαια, αν το κάνετε αυτό, αν θέλετε να κρύψετε ζητήματα που ενδιαφέρουν τον κύριο Σόεμπλε και σας τα έχει επιβάλει, καθότι είναι πρόεδρος της ΚΕΦΤΑΜΛΙΟΥ. Είναι γνωστό η αντίδραση του ΤΕΕ και τα όσα έχουν γραφτεί στον τύπο, καθώς και η ανακοίνωση του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, η οποία είναι άκρος αποκαλυπτική ότι και η ΚΕΦΤΑΜΛΙΟΥ θα χρηματοδοτεί γερμανικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις οι οποίες θα συμβληθούν με γερμανικές. Μην ευτελίζετε λοιπόν, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, και άλλο τη δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, για την ανοχή σας. Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε.